Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο του Πικερμίου, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, πρώτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο του Μπασκετάκι Cup. Και οι αλπινιστές υποδέχονται την Φλαντ. Οι αλπινιστές νέα ομάδα, με πολλά γνώριμα πρόσωπα ωστόσο από τον αρχιστράτηγο Βασδέκη. Η Φλαντ με τη γνωστή της σύνθεση έκανε μια εξαιρετική χρονιά πέρσι, φτάνοντας ένα βήμα πριν την άνοδο στην Ελίτ. Μια άνοδο που επιχείρησε να την κατακτήσει και μέσω των Μπαράζ. Εν τέλει θα αγωνιστεί στη Μάστερ και είναι ένα από τα μεγαθύρια της κατηγορίας με βάση και την χρονιά που έκανε πέρσι. Απόψε έχει απουσίες. Της λείπουν τα γοργοπόδαρα αδέρφια Τσάπα. Πολύ σημαντικά να είναι απόψε απέναντι στον ταχύτατο αρχιστράτηγο. Το μάτς ξεκινά με άστοχο λέει του Σταματόπουλου, που δεν μας έχει συνηθίσει να χάνει τόσο εύκολα καλάθια. Και οι αλπινιστές στην πρώτη τους κατοχή, στην πρώτη ευκαιρία θα δούμε και πεντάδες, ενώ κλέβει ο Γρηγορακάκης με το 5. Σταματόπουλος αυτή τη φορά δεν θα λαθέψει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Παναγιώτης για το 0-2. Ο Σταματόπουλος με το 7, ο Γρηγορακάκης με το 5. Ο Κουσάσης με το 10, ο Αλικανιώτης με το 14 και με το νούμερο 6 ο Γιάννης Ζαφυρόπουλος συναπαρτίζουν την πεντάδα της Φλαντ που θα πετύχει δεύτερο καλάθι στο transition. Όχι, αφού ο Σταματόπουλος μετρά 1 στα 3 πλέον. Μακανιάρης δηλαδή έξω για τον Κυριακίδη που πετυχαίνει καλάθι και ισοφαρίζει το μάτς. 2-2 το σκορ έπειτα από ένα λεπτό. Πεντάδα για τον αρχιστράτηγο Μαγκανιάρης με το νούμερο 13. Ο Γιάκος Καράβης με το 24. Ο Κυριακίδης με το 1. Ο Λιοφάγος με το 12. Και με το 0. Είναι ο Σικάρης. Αλικανιώτης από πλεονεκτική θέση αστοχή. Λοιπόν του Κυριακίδη και ο Μαγκανιάρης θα τρέξει. Αυτό είναι το παιχνίδι του αρχιστράτηγου, σύγχρονο. Τις περισσότερες επιθέσεις να εκτελούνται στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα. Κουσάσης για τον Γρηγορακάκη που από μέση απόσταση συνήθως είναι εύστοχος, εδώ δεν θα το αποδείξει. Μαγκανιάρης όλο το δρόμο με φλότερ, άστοχος πρώτου Ζαφυρόπουλου. Υπάρχει όμως έξτρα κατοχή, διαχειρός Καράβη. Μη πάσα τώρα, κλέβει ο Μαγκανιάρης. Κυριακίδης. Δευτερόν για τον Σικάρη που δοκιμάζει για δύο και αστοχή. Το ριμπάουν από τον Καράβη που θα πετύχει το καλάθι ο Γιάνγκος. 2-4, μάλλον 4-2 διορθώνω. Οι δύο ομάδες είπαμε είναι στον δεύτερο όμιλο του κυπέλου, του Basketball Cup. Έναν όμιλο που ολοκληρώνουν τα Πιστόλια και η Γέρα Καστόξη. Οι δύο τους έπαιξαν προχθές, αν δεν κάνω λάθος, με τα Πιστόλια να επικρατούν 62-53 κάνοντας το 1-0. Καράβης σε αντεπίθεση για τον αρχιστράτηγο, Λιοφάγος ξανά στον Καράβη, ο οποίος είναι ταχύτατος, περνά και ευστοχή. Στον Γρηγορακάκη 6-2 στα πρώτα 3 λεπτά. Κουσάσης χωρίς να βιάζεται η Φλαντ. Κουσάσης μετά από το screen δοκιμάζει για 3, αλλά εκτός από τα χέρια του Καράβη που δεν θέλησε να ρισκάρει την πιθανότητα ενός επιθετικού rebound και έτσι πήγε με δύναμη στην μπάλα. 4 επίθεση για την ομάδα του Στέφανο Ασπιώτη, θα κλέψει ο Σικάρης, η μπάλα ζωντάνευσε για λίγο. Τώρα ο Καράβης ψάχνει τρόπο να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα και κερδίζει φάουλ. Φάουλ που είναι το δεύτερο. Όχι. Πρώτο φάουλ ήταν για την Φλαντ, υπάρχουν... Yeah.
Καραβής επανέφερε. Μακανιάρης θα χρεωθούν βήματα. Μάλλον άργησε να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Σταματόπουλο, μακρινό rebound του Μαγκανιάρη, παραβρίσκει στο πόδι του Κουσάση. Με 7 απόψε η αποστολή της Φλαντ. 9 άτομα στην αποστολή των αλπινιστών. Κλασική κίνηση Μαγκανιάρη χωρίς αποτέλεσμα όμως, αφού ο Κουσάση έβγαλε καλή άμυνα εδώ και τώρα περνά και μια εξαιρετική πάσα για τον Αλικανιώτη που μένει στον αέρα, αλλά στο χει ο Λιοφάκος είναι εκεί και μαζεύει το αμυντικό. Καράβης, ωραία πάσα, ο Σικάρης δεν τους κρατεί, ο Σταματόπουλος κλέβει και ο Κουσάσης θα περιμένει και τους συμπαίκτες του για οργανωμένη επίθεση. Ο Σταματόπουλος γύρισε ωραία προς την baseline, νέο rebound του Αλικανιώτη. 10 δεύτερα ακόμα, Γρηγορακάκης. Τα χαμηλά ο Ζαφυρόπουλος που υπερέχει ψωμετρικά σε όλους τους παίκτες του αρχιστράτη που πήγαμε από τον αλπινιστών και κάνει το σκορ 6-4. Οι αλπινιστές απόψε υπερέχουν στην ταχύτητα. Φλάτ υπερέχει στο μέγεθος κοντά στο καλάθι. Πρώτο time out, τα λέμε σε λίγο. Συνέχεια στο μάτς για τους αλπινιστές. Παπαδόπουλος προχωρεί χαμηλά. Άρα λίγο το κλέψιμο κράτησε ο Σικάρης. Παπαντονίου αστοχή από μακριά. Λιοφάγος έξτρα κατοχή για τους αλπινιστές. Πέρασε και χτύπησε και το καλάθι ο Νίκος Παπαδόπουλος με το νούμερο 23. 8-4. Παπαδόπουλος με το 23, με το 24 Καράβης, με το 0 Σικάρης, με το 7 Αντωνίου και κάποιον δεν είπα τώρα, με το 12 Λιοφάγος. Καράβης, αντεπιάστε τον. Πέρασε, δεν πέτυχε το καλάθι, έξυπνη άμυνα του Γρηγορακάκη. Τον ανάγκασε να χαλάσει λίγο την ισορροπία του. Γρηγορακάκης Κουσάσης ενοχλεύει ο Καράβης. Πεισμωμένος από το προηγούμενο χαμένο lay-up, τώρα βάζει το καλάθι. 14, εντολή του Μαγκανιάρη να πιέσουν οι αλπινιστές. Αλικανιώτης, Κουσάς, Γρηγορακάκης, Ζαφυρόπουλος και Σταματόπουλος, οι πέντε της Φλαντ. Κουσάσης, σταυρωτές, το πέρασμα και το άστοχο φλότερ για να μαζέψει ο Παπαντονίου και να τρέξει άλλη μία κατοχή ο αρχιστράτηγος. Παπαντόπουλος απέναντι για τον Καράβη, ο οποίος γυρνά και πασάρει στον Παπαντονίου. Μας βρίσκει στήριγμα, Σικάρης για δύο, το χάσε πήρε ο Αλικανιώτης. Αλικανιώτης που έχει κατεβάσει ήδη 4-5 rebound. Παραμένει το 14, 3 λεπτά ακόμη και κάτι παραπάνω στην πρώτη περίοδο. Πάρα χαμηλά στον Ζαφυρόπουλο που έχει μισμάτς. Διπλών δυνάμινα οι αλπινιστές και παίρνουν και την μπάλα με τον Λιοφάκο. Παπαδόπουλος δεν είδε την κίνηση του Σικάρη που έχω βορέα από τον αριστερό διάδρομο. Λιοφάκος από τον κεντρικό. Για το 12-4 ανώτεροι αλπινιστές στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Αλλαγές ετοιμάζουν και οι δύο ομάδες. Κουσάσης ενώπιον και ρόλο με τον Αλικανιώτη που φέρνει αλλαγές. Αλικανιώτης, Ζαφυρόπουλος, η πάσα στο πλάι, Γρηγορακάκης στόχη αλλά το χάνει. Πήρε ο Παπαντονίου, όχι ο Παπαδόπουλος, είναι διορθώνω. Τώρα η μπάλα στον Παπαντονίου που δέχτηκε το στόπ του Σταματόπουλου. Ωραία φάση εδώ αμυντικά για την Φλαντ. Λιοφάγος τον Πάγκο στο παρκέ περνά με το 16 ο Καβαδίας. Για την Φλαντ είχαμε κάποιο νέο πρόσωπο με το νούμερο 3. Είναι ο Βλάχος.
Ξυλώνει κι άλλο το σχήμα ο Αστιώτης. Να δούμε, η μπάλα προφανώς και θα πάει χαμηλά τώρα. Πολύ χαμηλά. Το κερδίζει Ζαφυρόπουλος και είναι η ώρα του Στέφανου Αστιώτη να μπει στο μάτσα αντί του Γρηγορακάκη. Αλλαγές και στην άλλη πλευρά με τον Ποντίκα να παίρνει στο μάτσα αντί του Σικάρη. Βλέψιμο του Καράβη. Γιάκος Καράβης μέχρι μέσα, 14-4 συν 10 για πρώτη φορά για τον Αρχιστράτηγο, με τον Καράβη να ξεχωρίζει στο ξεκίνημα. Ακόμη 1,5 λεπτό στην πρώτη περίοδο. Αστιώτης. Ισδί πάει στο drive αλλά στο χ. Ο Βλάχος γραπώνει το επιθετικό και ο Κουσάσης θα εκτελέσει άστοχα από την περιφέρεια. Αστιώτης. 14-6 ανάσα για την Φλαντ. Διαχειρός αρχηγού. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα στα πρώτα 9 λεπτά της αναμέτρησης. Παπαδόπουλος, Παπαντονίου και τώρα. Αλλά χαμηλά στο ζωγραφιστό εκεί είναι ο Ποντίκας, του κάνει λάθος. Εκλέψω Ασπιώτης. Κουσάσης. Τώρα θα βάλει την μπάλα απέναντι σε κοντύτερο αμυντικό, δεν τον νικά. Μπάλα όμως με κάποιο τρόπο καταλήγει στα χέρια του Ζαφυρόπουλου και τώρα ο Βλάχος βγάζει έξω. Σταματόπουλος για τρεις, το βάλε. Ο Σταματόπουλος που είχε κάνει ένα δαιμονισμένο μάτς απέναντι στους Thunder Dogs στο πρώτο μάτς της σειράς των 8 στα play-off της Master. Όταν ουσιαστικά κέρδισε μόνος του Thunder Dogs. Είναι μια ωραία προσπάθεια του Αρχιστράτηγου που δεν βγήκε σε πρώτο χρόνο. Θα δούμε αν θα βγει σε δεύτερο με 2 δευτερόλεπτα πάντως να απομένουν και 7,4 συνολικά για το δεκάλεπτο. Ο Ντίκας εκτελεί από μακριά αλλά στο χ. Τέλος χρόνου επίθεσης, 3,9 time out ζητά ο Αστιώτης για να οργανώσει αυτή την τελευταία κατοχή στην πρώτη περίοδο, τα λέμε σε λίγο. Η επαναφορά για τον Ζαφυρόπουλο που αστοχεί. Τέλος στην πρώτη περίοδο, 14-9 μπροστά οι αλπινιστές. Ξεκίνημα δεύτερο δεκαλέπτου στο πικέρμι πρώτη κατοχή για τους αλπινιστές. Γιαννιάρη, Παπαντονίου, Παπαδόπουλο, Ποντίκα και Καβαδία. Τυπικά γηπεδούχοι. Figure 8 στην περιφέρεια για καλύτερη κυκλοφορία. Η μπάλα φτάνει στον Μαγκανιάρη. Τρίποντο του Παπαντονίου χωρίς τύχη και ο Γρηγορακάκης αφήνει στον Σταματόπουλο. Σταματόπουλος, Γρηγορακάκης, Βλάχος, Κουσάσης και Ασπιώτης για την Φλατ. Ασπιώτης. Ατομική προσπάθεια, κερδίζει φάουλ από τον Μαγκανιάρη αν δεν κάνω λάθος και θα εκτελέσει από τη γραμμή. Μέσα η πρώτη βολή από τον αρχηγό. 14-10. Και η δεύτερη. Ένα τρίποντο πλέον χωρίζει τις δύο ομάδες. Ήταν ένα καλό σερί φιλοξενούμενη από το 14-4 αν θυμάμαι καλά. Πάνω του Σταματόπουλου ευκαιρία για να μειώσουν κι άλλο και να ισοφαρίσουν να σκοράρουν για τρεις. Και τους κάνει βήματα όμως. Άντησε λίγο να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Το ξέρει και ο ίδιος, γι' αυτό δέχεται αδιαμαρτύρη την απόφαση του ρέφερη. Μαγκανιάρης. Εδένει ο Καβαδίας να σκρινάρει. Και μην του φέρνει αλλαγές. Ο Δικάς.
Δεν μπόρεσε, πήρα αυτιό της. Σταματόπουλος κράτησε και τον φοβερή τον Βλάχο. Εκείνος για τον Κουσάση. Σταματώσεις αυτή τη φορά. Ήταν αμυντικό τους αλπινιστές. Αλπινιστές που δεν έχουν σκοράρει ακόμη στην δεύτερη περίοδο. Παπαδόπουλος. Μαγκανιάρης τον πιέζει πάντα ο Κουσάσης. Μαγκανιάρης για τρεις από πολύ μακριά. Εύκολο rebound του Σταματόπουλου. Κουσάσης, Σταματόπουλος. Πολύ από την κορυφή, αλλά αστοχή και τα βάζει με τον εαυτό του. Ο Μαγκανιάρης, φλότερ. Αντωνίου μάζεψε. Ο Τίκας αστόχησε. Και ο Κουσάσης και τον Σταματόπουλο. Άφησε στις δύο ομάδες του ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Άστοχος και τώρα ο Κουσάσης. Τρενίδης ο ρυθμός. Και καλάθι από τον Παπαδόπουλο. Ωραίο transition. Με την assist του Παπαντωνίου, αν είδα σωστά. 16-11. Το καλάθι στη δεύτερη περίοδο για τους αλπινιστές. Γρηγορακάκης. Παραμένει για την Φλαντ, έχουμε αλλαγές και στις δύο πλευρές. Ζαφυρόπουλος αντί του Σταματόπουλου για την Φλαντ. Ρισκάρουν για τα καλά την πεντάδα τους οι αλπινιστές που βρίσκονται τώρα στο παρκέ. Με τον Λιοφάρο, τον Κυριακίδη, τον Σικάρη, τον Μαγκανιάρη και τον Παπαδόπουλο. Κουσάσης εκτός ισορροπίας, κανένα πρόβλημα για τον Αλέξανδρο Κουσάση. 16-13. Μαγκανιάρης. Πατήσει την sideline ο Κυριακίδης. Κατοχή θα αλλάξει. Στρίφει ο Καράβης αντί του Παπαδόπουλου. Διαρκείς οι αλλαγές των αλπινιστών για να μένουν φρέσκοι συνέχεια. Γρηγορακάκης από την πάσα με ρίσκο του Ασπιώτη που τώρα ξαναπαίρνει και θέλει να συνεργαστεί με τον Ζαφυρόπουλο. Περνά από την αντίθετη πλευρά του screen για να μείνει στον αέρα και να στοχίσει. Μαγκανιάρης. Αλλά φτάνει με κάποιο τρόπο στον Κυριακίδη που πετυχαίνει καλάθι. 18-13. Σταθερά μπροστά οι αλπινιστές στα πρώτα 14 λεπτά της αναμέτρησης. Σπιώτης. Λάχος στον Κουσάση που φωνάζει τον Ζαφυρόπουλο για να συνεργαστούν. Κουσάσης. Στόχησε από μακριά, η μπάλα συστημένη στα χέρια του Βλάχου. Κάτι σαν ασίστ από τον Αλέξανδρο Κουσάση. 18-15. Ντέρμπι αναμένεται το μάτς και ντέρμπι είναι. Θα μου κάνει εντύπωση αν κάποια από τις δύο ομάδες καταφέρει να ξεφύγει με μεγάλη διαφορά. Αυτό θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Φλαντ έχει κακές επιστροφές και ο αρχιστράτηγος, οι αλπινιστές μάλλον, πολλούς εύκολους πόντους στο transition. Εδώ σκόραμε με τον Γιάνκο Καράβη για το 20-15. Ζαφυρόπουλος σφύριμα για φάουλ. Ζαφυρόπουλος για τρεις. Rebound του Σικάρη. Μαγκανιάρης. Δεν μπόρεσε με το φλότερ. Καλά πως ο ίδιος την μπάλα. 9-14.
δίποντα από τον Φιλιππίνο Πίνακα. Αυτό προσπαθώ να πω στη γραμματεία. Μόλις διορθώθηκε. 20-15 λοιπόν το σκορ. 4-40 για τη συμπλήρωση του πρώτου μηχρόνου. 2 φάουλ για κάθε ομάδα. 14 δεύτερα για τους αλπινιστές. Καράβι σε κάτι που δεν συνηθίζει να κάνει. Αστοχή για να μαζέψει με το 15 ο Δημήτρης Γιωπάνος που πέρασε για πρώτη φορά για λογαριασμό της Βλάτ. Γρηγόρα Κάκης κερδίζει φάουλ, θα εκτελέσει. Λακίες λέω, δεν ήταν στην προσπάθεια. Σπιώτης Ζαφυρόπουλος. Λάχος για δύο. Στόχισε ψηλά ο Λιοφάγος. 20-15. Ο Γιακύρης κατέβασε γρήγορα. Μαγκανιάρης μέχρι μέσα. Ωραίο καλάθι από τον Κώστα. 22-15 συν 7 για τους αλπινιστές. Time out για την Flood. Εδώ είμαστε. Κατοχή για την Flood. Που συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Την ίδια πεντάδα και ο αρχιστρατηγός, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ακόμη 4 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Φλάντα αποφεύγει την πίεση των αλπινιστών. Συνέχεια το λέω αρχιστρατηγό. Βήματα τώρα του Ζαφυρόπουλου που διαφωνεί. Ωραία πάσα του Καράβια. Δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει ο Κυριακίδης. Κορακάκης. Σπιώτης. Στην κορυφή πήρε το σκρίνι του Γιωπάνου και δημιούργησε εξαιρετικά για τον Βλάχο, ο οποίος όμως αστοχεί. Καράβι σε έτοιμο καλάθι για τον Λιοφάγο που δεν θα λαχεύσει. Ασίστ του Καράβι, πανηγυρισμός τρομερός του Λιοφάγου. 24-15. Συν 9 για τους αλπινιστές. Γιωπάνος, Βλάχος για 2, η απάντηση. Μαγκανιάρης, γρήγορη επίθεση, φλότερ στο καλάθι, Κώστη Κώστα από τον Κωνσταντίνο Μαγκανιάρη που μπαίνει και αυτός στην εξίσωση των διακριθέντων. 26-17, 2-40 ακόμα. Γρηγορακάκης θα αφήσει η πρόθεση της Φλάντ να πάει σε πιο αργές επιθέσεις. Σφύριμα για κερδισμένο φάουλ του Ασπιώτη που θα ξαναπά στη γραμμή εκεί που είχε 2-2 την προηγούμενη φορά. Και πάλι από τον Ασπιώτη που θα πάει στον πάγκο στη θέση του Κουσά στις 26-18, ενώ οι αλπινιστές έχουν συμπληρώσει τεσσαραματικά, μόλις 2 έχει η ομάδα του Ασπιώτη. Καράβης με φλότερ απέναντι στη ζώνη. Rebound του Ζαφυρόπουλου. Βορακάκης δεν τελειώνει τη φάση όπως θα ήθελε. Καράβης με την πάσα του Κυριακίδη και διεισδύει με αποφασιστικότητα. Άθικος ο Καράβης. Δύο βολές. Τρομερές αλλαγές κατεύθυνσης αυτός ο παίκτης. Πήξαμε και αντίπαλοι στα play-off του Summer League της Master το καλοκαίρι. Τότε βέβαια φορούσε τη φανέλα του αρχιστράτηγου. Yes.
26-19. Σάσης. Βλάτη καλύτερα να βρει αξιόπιστες λύσεις στην επίθεση. Δεν σκοράρει με μεγάλη συνέπεια. Βλάχος από κοντά. Κάτι συνεχόμενη πόντι από τον Σταύρο. Ένα σούτ από τα 6 μέτρα και ένα χουκ από τα 2 περίπου. 26-21. Καράβης του δίνει την επιλογή του τριπόντου ο Βλάχος. Με συγχωρείτε και δεν το πληρώνει. Ο Μαγκανιάρης μάθηκος από μακριά. Καράβης. Μπόρεσε ο Σικάρης. Πάνω του Γρηγορακάκη. Διαφορά στους 5. 70 δευτερόλεπτα ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Του αρχιστράτηγου, Κουσάσης, Γιωπάνος, ξανά στον Κουσάση. Ζητάω Ζαφυρόπουλος που τώρα βάζει screen. Κουσάσης! Ανηγυρίζει ο Ασπιώτης, 26-24, μεγάλο καλάθι τριών πόντων από τον Αλέξανδρο Κουσάση. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Φιγκουρέι τον Αντριμιστρόλ. Γιαννιάρης. Καράβης πάτησε το γκάζι. Του Κουσάση. Ωραία στιγμή να δούμε με τους δύο παίκτες να δίνει τα χέρια. Πολύ καλό το κλίμα της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Και λογικά έτσι θα παραμείνει. Μέσα, το βάλε 28-24, 17 δεύτερα ακόμη, κυλάει το ρολόι. Κουσάσης, πάρα λίγο παγίδα, πέρασε ο Γρηγορακάκης και έψαξε στήριγμα. Ζαφυρόπουλος, εκεί δεν έχει αντίπαλο, αλλά τι χάνει ο Ζαφυρόπουλος. Καράβης, 4-3, δίνει στον Σικάρη, εκείνος δοκιμάζει στη λήξη και σκοράρει. Μπάζερ ημιχρόνου για τους αλπινιστές, 30-24, σκορ ημιχρόνου, τα λέμε σε λίγο. Πικέρμι. Κουσάσης. Με στεπάκ. Αλέξανδρος Κουσάσης. Χειροκροτήματα από τον Πάτο Φλατ. Τα χειροκροτήσα και εγώ αν ήμουν speaker αυτή τη στιγμή που ανέμορφο γαλάθι. Τότε κατοχή τώρα για τους αλπινιστές αμήνα ζώνης από την Φλατ. Ναι. 3-2. Καράβης. Φεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο και βάζει σπουδαίο, σπουδαίο καλάθι. Τρομερός Γιάνκος Καράβης. Μια ωραία γρήγορη transition του γηπεδούχων. Κλέψιμο τώρα του Κουσάση. Κουσάσης Σταματόπουλος. Κλέβει ο Καράβης. Θα πάει μέχρι μέσα για να πετύχει το καλάθι. Καλό ξεκίνημα για τον, για τον αρχιστράτηγο πάλι. Για τους αλπινιστές. Στο δεύτερο ημίχρονο 34-26. Λέγαμε την πεντάδα της Φλατ που βρίσκεται στο παρκέ με τον Ασπιώτη, τον Σταματόπουλο, τον Κουσάση, τον Βλάχο και τον Γρηγορακάκη που παίρνει τώρα την μπάλα. Και τον Ασπιώτη που παίρνει αλλαγές. Μπάλα χαμηλά στον Βλάχο με 5 δεύτερα ακόμη. Το double team των αλπινιστών. Βλάχος, 2-1. Δεν θα καταλάβει. Σε ερωτική άμυνα. Τους αλπινιστές. Οι αλπινιστές με τον Καρά.
Καράβη, τον Ποντίκα, τον Παπαδόπουλο, τον Παπαντονίου και τον Καβαδία. Καράβης, Καβαδιάς, Καράβης για τρεις. Μπάλα στο σίδερο και το ριμπάνω τον Ασπιώτη που θα φύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Αλλά δεν θα δικαιωθεί για αυτή την επιλογή, αφού οι αλπινιστές κλέβουν ξανά την μπάλα. Παπαδόπουλος ταλαιπωρείται από την άμυνα του Σταματόπουλου. Ελεύθερο τρίποντο από τον Ποντίκα. 37-26, time out flood. Συνέχεια στο μάτς. Εκπληκτικό ξεκίνημα για τους αλπινιστές στην τρίτη περίοδο. Διαφορά στους 11 για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Γρηγορακάκης, Σταματόπουλος για δύο, με ταμπλό στο καλάθι. Παπαδόπουλος πέρασε, Κώστη Παπαδόπουλου. Κανείς δεν βρέθηκε να τον σταματήσει. Γρηγορακάκης για δύο, το βάζει με ταμπλό, δεν ξέρω αν το ήθελε. Μικρή σημασία έχει κιόλας, 39-31-28. Όχι, 39-30 είναι το σκορ. Διορθώνω. Παπαδόπουλος δεν περνάει πάσα, κλείδει ο βλάχος. Γρηγορακάκης πετά μπροστά για τον Ασπιώτη, θα εφημιδιάσει πλάτ. Το βάλε ο Ασπιώτης. 39-32 και time out από τους αλπινιστές τώρα. Το μάτς έχει αποκτήσει μια άγρια ομορφιά. 6 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο. 39-32. Μαγκανιάρης, Καράβης, Ποντίκας, Λεωφάγος και Παπαντονίου για τους αλπινιστές. Ποντίκας δίνει την μπάλα απέναντι στη ζώνη. Αλλά δεν του κάνει το πατήρι. Δεύτερο τίποτα του Μαγκανιάρη που η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Σάσης, Γρηγορακάκη. Οπα, Γρηγορακάκης χορεύει. Περνάει εξαιρετικά από το μαρκάρισμα του Λιοφάγου που προλαβαίνει εν τέλει να του κάνει το φάουλ και να τον οδηγήσει στη γραμμή. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο. Συγκρατεί την πάσα του Κουσάση. Οι δύο ομάδες ξεκινούν τη σεζόν με ένα δυνατό μάτς, ένα δυνατό ντερμπί. Μαγκανιάρης, Ποντίκας, βάλα χαμηλά στον Λιοφάγο, δεν πέρασε η πάσα του, κλέβει πλάντα, Σπιώτης. Φάουλ του Παπαντονίου, έξυπνο. Τώρα για αλλαγές, Κυριακίδης και Σικάρη στα νέα πρόσωπα. Παπαντονίου και Ποντίκας στον πάγκο. Κλέβει ο Καράβης, άλλο ένα κλέψιμο. Θέλει να περάσει τον Λιοφάγο, αλλά εκείνος δεν... μάλλον δεν την περίμενε. Πάσα ολόκληρου κυπέδου, μισού μάλλον για τον Γρηγορακάκη. Βλάχος μέχρι μέσα σκοράρει. Ωραία φάση για την Φλάτ. 39-34. Γκανιάρης. Καράβης. Έβαλε τον Νίτρο και σκοράρει.
τον Γιάκο Καράβη, 41-34. Σε εξαιρετική κατάσταση ο γκάρ των Κηπεδούχων. Το φάουλ τώρα του Σταματόπουλου που πήγε δυνατά πάνω στο σκριν. Την ώρα του Ζαφυρόπουλου να περάσει αντί του Βλάχου. Αλλαγή στη front line για τους τυπικά φιλοξενούμενους της FLAD. Σικάρης, Μαγκανιάρης, πιστή και βγάζει ωραία πάσα για τον Λιοφάγο που τελειώνει με τα αριστερό, κάνεις Λιοφάγος. 43-34, στην 9. Δύσκολη προσπάθεια του Ασπιώτη που μαζί του ο ίδιος στο επιθετικό rebound και πετυχαίνει goal foul. Στέφανος Ασπιώτης δίνει τη λύση για το 43-36 και μια συμπληρωματική βολή για τον αρχηγό της FLAD. Τον μάρτιασε. Μένει το 43-36. Καράβης. Μαγκανιάρης. Μαγκανιάρης από τα 8. Ούτε τώρα. Περνάκος προς το καλάθι και κερδίζει φάουλ. Είναι το δεύτερο μαδικό της FLAD. Καράβης με φλότερ, κακό. Ο Ζαφυρόπουλος, Βαγκάκης. Περνά από τον Μαγκανιάρη. Τροφοδοτεί τον Ζαφυρόπουλο, τον σταμάτησε αλλά με φάουλ, λέει ο ρέφερι. Μαγκανιάρης εδώ πήγε να βγάλει μια σπουδαία άμυνα απέναντι στον πολύ ψηλότερο Ζαφυρόπουλο. Time out, τα λέμε σε λίγο. Επιστροφή με μια μικρή καθυστέρηση, δύο χαμένες βολές του Ζαφυρόπουλου και κατοχή για τους αλπινιστές που προηγούνται με 7. Παπαδόπουλος, Σικάρης, πιέζει ο Κουσάσης. Τρομερή άμυνα από την FLAD. Αλικανιώτης. Νικορακάκης. Κουσάσης. Αστόχης από μακριά. Αλλά στο θέτου Αλικανιώτη όμως. Σταματόπουλος, Ζαφυρόπουλος, Γρηγορακάκης, Κουσάσης και Αλικανιώτης στην πεντάδα για τη FLAD. Σταματόπουλος για δύο το χάνει. Rebound του Παπαδόπουλου. Κερδίζει το φάουλ, αδιαφυγικό. Κανονικό φάουλ, ο ρέφερι αλλάζει την απόφασή του και νομίζω ότι πολύ σωστά κάνει. Σικάρης για δύο. Μπαλά δεν του κάνει το χατήρι. Ριμπάουντ του Αλικανιώτη. Είναι και 42 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Κουσάσης. Αλικανιώτης. Γιοπάνος. Ωραία πάσα για τον Γρηγορακάκη. Και αυτό για τον Αλικανιώτη. Με 5 δεύτερα. Δοκιμάζει για 3 και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο από τον Νίκο Αλικανιώτη, 43-39 η διαφορά στους 4.
Τώρα ο Παπαδόπουλος που άφησε έξυπνα την μπάλα να κυλήσει. Τώρα ξεκινά να μετρά το 24. Σικάρης. Στον ασμένα με τον Γιωπάνο. Σικάρης. Εκτός ισορροπίας. Βήματα. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό και ο Κουσάσης δοκιμάζει για τρεις. Με ταμπλό παρακαλώ. Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει. Όλα τα λεφτά η αντίδρασή του έπρεπε να ζουμάρει εδώ. 43-42 το μάτς στον πόντο από το μείον 11. Ο Φλάντ επιστρέφει. Με αυτή την άμυνα ζώνης να τις έχει προσφέρει συνεχόμενες καλές άμυνες. Εδώ ο Κυριακίδης πληγώνει την άμυνα της Φλάντ. 46-42. Κάποια διόρθωση υπήρχε στον φωτεινό πίνακα. 15 δεύτερα ακόμη. Ο αρχιστράτηγος βιάζεται να τελειώσει τη φάση. Λιοφάγος, Κυριακίδης για 2. Για 3 είναι το σουτ. Είναι εύστοχο. Ο Κυριακίδης γίνεται παράγοντας του μάτσου στο φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο Κουσάσης όμως προλαβαίνει να σκοράρει και πετά την μπάλα άστοχα. 48-42 σε μια τρελή τρίτη περίοδο που ολοκληρώνεται με ένα ακόμη τρίποντο του Κυριακίδη. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στο Πικέρμι για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα, τον νικητή αυτού του σπουδαίου μάτς. Τελική προσπάθεια του Παπαντονίου, έβγαλε την άμυνα ο Ζαφυρόπουλος. Ζαφυρόπουλος, Αλικανιώτης, Γιωπάνος, Γρηγορακάκης και Κουσάσης για την ομάδα του Στέφανο Ασπιώτη. Κουσάσης, δυναμική αλλαγή του Παπαντονίου, Κουσάσης με φλότερ, παλαμπαίνει και βγαίνει, rebound από ποιον. Τον Γρηγορακάκη. Κουσάσης έχει την ψυχολογία με το μέρος του. Αλλά είναι άτυχος. Παπαδόπουλος. Ελευθέρωση για τον Κυριακίδη. Εκείνος διεισδύει και βγάζει έξω για τον Παπαντονίου τώρα. Το αστοχή. Κουσάσης στο αμυντικό. Μένει το 48-42. Πάνος ο Λουκανιώτης για τρεις μετά από σκριν. Ούτε τώρα ο Ζαφυρόπουλος όμως εκεί υπερτερεί ψωμετρικά και πετυχαίνει το καλάθι απέναντι στο Λιοφάγο. 48-44. Νομίζω ότι αν το μάτς πάει στον πόντο η εμπειρία της Φλάντ μπορεί να αποδειχτεί καταλήτης. Κυριακίδης! Μπορεί και να μην πάει στον πόντο. Κυριακίδης βγάζει μάτια στο δεύτερο ημίχρονο, βάζει το ένα τρίποντο πίσω απ' άλλο. Κάνει το σκορ 51-44 τώρα. Λικανιώτης, Γιωπάνος, Κουσάσης. Ξανά Λικανιώτης, τροφοδοτεί τον Ζαφυρόπουλο, έτοιμο καλάθι και φάουλ. Τον Γιάννη Ζαφυρόπουλο. Στοχευμένη επίθεση εκεί που πονάν οι αλπινιστές. Στη front line δηλαδή. Γι' αυτό και η αλλαγή στον πάγκο Λιοφάγο, στο παρκέ ο Καβαδίας. Ζαφυρόπουλος στη συμπληρωματική, 51-46, 8 λεπτά ακόμη. Παπαντονίου, διεισδύει, τρακάρει πάνω στον Ζαφυρόπουλο. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Κυριακίδης, Παπαδόπουλος για 2. Τα 6 μέτρα, ψηλά ο Ζαφυρόπουλος. Ο Σάσης δεν θέλησε να ρισκάρει μια μακρινή πάσα στον Γρηγορακάκη, σε τεχνητή. Αλικανιώτης, αυτό το έχει ο Νίκος και το βάζει. 51-49 το μάτς ξανά στο καλάθι. Τρομερό παιχνίδι στο Πικέρμι. Παπαδόπουλος με χαντόφ στον Παπαντονίου. Κυριακίδης, Σικάρης. Το δεύτερο ακόμα. Παπαδόπουλος, Κυριακίδης. Τώρα στο κύρι πάνω του Κουσάση. Το momentum μοιάζει να είναι με τη Φλάντα αυτή τη στιγμή. Κυριακίδη, εκεί μένει για τους φιλοξενούμενους. Επιστρέφει ο Ασπιώτης αντί του Κουσάση, ο οποίος θα χρειαστεί κάποιες ανάσεις. Έχει παίξει πολύ, έχει δώσει πολλή ενέργεια στη Φλάντ.
Επιστρέφει και ο Καράβης για τους αλπινιστές. Και ο Πάνος πιέζει από τον Καβαδία. Μου κάνει εντύπωση που ο Καβαδίας δεν έχει πάει στο μαρκάρισμα του Ζαφυρόπουλου. Βάλει τώρα του Καβαδία πάνω στον Γρηγορακάκη, ο οποίος χτύπησε εκεί στην αλλαγή πάνω στο screen. Γρηγορακάκης θα επαναφέρει για τον Αλκανιώτη. Αλκανιώτης, Ζαφυρόπουλος. Διάδρομο από την baseline, αλλά κάνει λάθος την πάσα του προς τον Γιωπάνο. Ωραία πάσα! Α, το χάσω! Καράβης, τρομερή η έμπνευση του Μαγκανιάρη. Με μια ποδοσφαιρική κάθετη. Στον συμπαίκτη του μένει το 51-49, 6-40 ακόμη. Αλικανιώτης. Δεν είναι και ο Πάνος, δυναμική αλλαγή του Καβαδία. Πέρασε ο Αλικανιώτης. Και πάσαρε στον Γρηγορακάκη. Αστιώτης. Σκύβει και ο Πάνος. Αστιώτης για τρεις υποπίεση. Ίσως να μην ήταν η καλύτερη επιλογή. Πήρε ο Καράβης και έχει τρέξει ήδη στην άλλη πλευρά. Φάουλ του Αλικανιώτη. Βολές για τον Γιάνγκο Καράβη. Καράβης. Ασπιώτης. Εξαιρετική πάσα για τον Αλικανιώτη. Γυρίσει ο Μαγκανιάρης. Αλικανιώτης περνά. Α, το χάσε. Λοιπόν του Καβαδία, Καράβης. Στο καλά τη διαφορά. Είναι η ώρα του. Είναι η ώρα του. Είχε χάσει πάρα πολλά. Και ήταν καλά σουτ σχεδόν όλα. 54-49 με το μεγάλο τρίποντο του Κωνσταντίνου Μαγκανιάρη που πιέζει τον Ασπιώτη. Στέφανος κρατάει στην του Γιωπάνου. Ασπιώτης δεν μπόρεσε, πήρε ο Κυριακίδης. Και πάσα για τον Μαγκανιάρη που περνά γρήγορα το κέντρο. Μαγκανιάρης, υπάρχει φάουλ. Ζευγάρι βολών. Τον Κωνσταντίνο Μαγκανιάρη, τον αρχηγό των αλπινιστών. Μαγκανιάρης, Καράβης, Σικάρης, Καβαδίας και Κυριακίδης από τη μία. Ζαφυρόπουλος, Γρηγορακάκης, Κουσάσης, Αλικανιώτης και Γιωπάνος από την άλλη. Ο Σταματόπουλος θα περάσει σε πιανού τη θέση. Στου Γιωπάνο. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη, 56-49. Με 5 γρήγορους πόντους και αναπάτητους μάλιστα από τον Μαγκανιάρη. Κουσάσης, αλλά δεν φτάνει στον Ζαφυρόπουλο. Υπάρχει σφύριμα για φάουλ όμως. Που είναι το τέταρτο ομαδικό των αλπινιστών. Να δούμε αν θα το διαβάσει αυτό η Φλαντ. Ζαφυρόπουλος έχει πάρει ήδη θέση και η λόμπα είναι εξαιρετική. Νέο φάουλ, βολές τώρα για τον Γιάννη Ζαφυρόπουλο. Έχει
την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά στους 5. Για να δούμε. Δηλαδή έχει μόλις 2 φάουλ. Πρώτο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου. Του Καβαδία εν τω μεταξύ. 96-50. Έξω η δεύτερη. Πάνω του Καράβη που φεύγει σύμφωνα στο ανοιχτό γήπεδο. Καράβη τον σταμάτησε ο Ζαφυρόπουλος εντυπωσιακά. Μουσάση. Οπα, πάρα λίγο. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Πάσα προς τον Γρηγόρα Κάκη, του βάζει τις φωνές ο Αρχαιώτης. Μαγκανιάρης αστοχή από τα 6.75. Πάνω του Αλικανιώτη, ένα ακόμα. Αλικανιώτης, να δώσει τον Γρηγόρα Κάκη. Νέα εξαιρετική πίεση του αρχιστράτηγου Κυριακίδης μέχρι μέσα. Αρχιστήριμα για αμυντικό φάουλ του Ζαφυρόπουλου. Δύο βολές για τον Κυριακίδη. Στρέφει ο Παπαντονίου αντί του Καβαδία. Και η δεύτερη, πολλές χαμένες βολές για τους αλπινιστές. Μαγκανιάρης με ωραίο φλότερ. 58-50. Να δούμε, 4 λεπτά ακόμη. Σταματόπουλος από την κορυφή. Χέρι Αλφάδη. Ο Παναγιώτης Σταματόπουλος δεν είναι να τον αφήνει μόνο του. 58-53. Το μάτς παραμένει ντέρμπι. Μαγκανιάρης. Τσαφούν διάδρομο, πασάρει στον Καράβη. Μου σπάτησε τον Γκάζι. Άλλαξε κατεύθυνση αλλά στόχισε. Σταματόπουλο στο rebound. Αλλά στα σίγουρα χέρια του Κουσάση που ηρεμεί το ρυθμό. Ωραία η λόμπα. Ζαφυρόπουλο σιγά μην το χάνε. Ωραία πάσα του Αλικανιώτη. Στοχευμένη επίθεση εδώ από την Φλάντη, βοήθεια από τον Βουξάρη, δεν ήρθε ποτέ. 58-55. 3 λεπτά για το φινάλε. Μαγκανιάρης, Καράβης. Ξανά Μαγκανιάρης. Καράβης, ο Κυριακίδης απέναντι. Μαγκανιάρης, αστόχησε από τα 6.75. Και τώρα η Φλάντη έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει αν σκοράρει για 3. Σάσης. Παλά χαμηλά στον Σταματόπουλο. Άλλο rebound του Παπαντονίου απέναντι στον υψηλότερο Ζαφυρόπουλο και φάουλ του Γρηγορακάκη που δεν είναι καλό φάουλ αυτό. Είναι στις βολές τους αλπινιστές. Ως λακίες λέω. Είναι τέταρτο ομαδικό. Ή πέμπτο. Συνεχίζεται κανονικά, υπάρχουν πολλές, 58-55, 2-30. Οι αλπινιστές στην επίδεση με τον Κυριακίδη να αποφεύγει τον Αλικανιώτη και να διεισδύει από την baseline Παπαντονίου. Άλλαξε κατεύθυνση, Καράβης, πάτησε τον Γκάζι, πέρασε, αλλά αστόχησε ψηλά ο Ζαφυρόπουλος, αφήνει στον Κουσάση. Υγείας του Ασπιώτη από τον πάγκο. Μένει για την Φλάντ.
Time out. Επιστροφή. Οπα, κλέβει ο Καράβης. Λανθασμένη επαναφορά της Φλατ και ο Καράβης κάνει το σκορ 60-55. Λάθος που το πλήρωσε ακριβά εδώ η Φλατ. Σάσης, για δύο είναι το σουτ. Στο σίδερο, ψηλά. Ο Μαγκανιάρης. Σημαντικό προβάδισμα 5 πόντων για τους αλπινιστές. Και μπαίνουμε στην Grand Time. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Κυριακίδης, Παπαντονίου. Έκοψε ο Καράβης στην πλάτη. Ήταν μια πάσχα με μεγάλο ρίσκο σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης. Μαγκανιάρης από μακριά. Πάρα λίγο εδώ να τελειώσει το μάτς. Κουσάσης, Γρηγορακάκης, ένας με έναν. Έξυπνο φάουλ του Παπαντονίου. Στέλνει τις βολές τον Γρηγορακάκη. Έξυπνο θα ήταν άμα δεν ήταν ομαδικά. Τώρα εντάξει. Μια επιλογή, οκ. Μέσα η πρώτη, 60-56. Υπάρχει χρόνος ακόμη. 1-18. Χρόνος ικανός για ανατροπή. Πόσο μάλλον να βάλει και τη δεύτερη. Ο Γρηγορακάκης πράγματι 60-57. Ένα τρίποντο πλέον χωρίζει αλπινιστές και Φλατ. Γιάννης Καράβης. Τώρα κάθε λάθος μετράει διπλά. Παντονίου. Καράβης πάτησε τον γκάζι. Κέρδισε το φάουλ και θα πάει στη γραμμή. Εδώ πρέπει να βάλει τουλάχιστον μία, έτσι ώστε η Φλατ να χρειάζεται δύο εύστοχες κατοχές για να ισοφαρίσει ή να περάσει μπροστά. Η διαφορά θυμίζω είναι στους τρεις. Ησυχία στο πικέρμι. Ο Καράβης. Μέσα η δεύτερη. Έβαλε την κρίσιμη. 61-57. Γρηγορακάκης, σταυρωτή, υπέροχη. Και η πάσα με ρίσκο για τον Σταματόπουλο. Έξτρα για τον Αλικανιώτη. Rebound μεγάλο από τον Καράβη που θα τρέξει και στον εφηδιασμό. Δεν προλαβαίνει να του κάνει το φάουλ. Όπα! Σταματόπουλος κλείνει το γενικό. Χριστός και Παναγία. Κερδίζει φάουλ, πάρα λίγο να βάλει και το καλάθι. Δύο βολές ξανά για τον Γιάνκο Καράβη. Ο οποίος λογικά θα κρίνει το μάτς με τόσες βολές που ζουτάρει στο φινάλε. Άστοχη πρώτη, καλή ήταν όμως. 61-57 παραμένει, 30,7 στο ρολόι. Γρήγορο καλάθι χρειάζεται η Φλατ. Γρηγορακάκης καθυστερεί και τώρα περνάει το κέντρο. Πιέζει ο Καράβης. Γρηγορακάκης πέφτοντας, ψάχνει στήριγμα. Βρήκε στον Αλικανιώτη. Μόνος στην αδύνατη πλευρά είναι ο Σταματόπουλος. Ο Αλικανιώτης βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει. 62-59 η διαφορά στους 3 και γρήγορα το φάουλ. Χρονόμετρο σταματά στο 14,5. Μεταφερόμαστε ξανά στο αντίπαλο καλάθι για βολές. Το Κυριακίδη αυτή τη φορά. Κυριακίδης που θυμίζω έβαλε μεγάλα τρίποντα
3 αν θυμάμαι καλά. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η βολή δεν είναι καλή. 14,5. Πάρα πολύ κρίσιμη η δεύτερη βολή. 62-59. Αστόχησε. Και η Φλάντεκ την ευκαιρία να στείλει το μάτι στην παράταση. Του Σάσης. Πάνω του Καράβης, έρχεται ο Σταματόπουλος να σκρινάρει. Του Σάσης. Υπάρχει φάουλ. Σωστό. Σωστό φάουλ από τους αλπινιστές. Το χρονόμετρο σταματά στα 3,3. Δύο βολές θα εκτελέσει ο Σταματόπουλος μετά το time out. Επιστροφή στο Πικέρμι. Ο Κουσάσης τελικά στην γραμμή. 3,3 για το φινάλε. Μέσα η πρώτη από τον Αλέξανδρο. 62-50. Για να δούμε τώρα αν θα προσπαθήσει να χάσει τη δεύτερη βολή. Πράγματι αυτό κάνει, αλλά τη βάζει κατά λάθος με ταμπλό. Απίστευτη εξέλιξη. Και νέο time out. Λοιπόν, 62-61. 3,3 για το φινάλε. Οι αλπινιστές καλούνται απλώς να βάλουν την μπάλα στο παρκέ για να πανηγυρίσουν την πρώτη της νίκη της σεζόν. Ο Κουσάσης προσπάθησε να χάσει τη δεύτερη βολή. Ευστόχησε με ταμπλό κατά λάθος. Μέσω στο φάουλ, χρονόμετρο σταματά στα 2,1. Θαύμα θα χάσουν αυτό το μάτς τώρα οι αλπινιστές. Ο Παντονίου λογικά θα χάσει επίτηδες την δεύτερη. Εν τέλει δεν μετρούσε η βολή που εκτέλεσε πριν. Για να δούμε. Παίρνει το rebound ο Καράβης. Αυτό ήταν 62-61, νίκη για τους αλπινιστές, την παρθενική τους εμφάνιση στη διοργάνωση απέναντι στη φλάτ του Στέφανου Ασπιώτη, σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στην φετινή σεζόν στις κατηγορίες του η καθεμία. Καλό βράδυ σε όλους.